Σε πρόσφατο βίντεό μα, αναφερθήκαμε στην επιτυχημένη Ουκρανική επίθεση με θαλάσσια drones κατά του τεράστιου ρωσικού αποβατικού πλοίου Ολενογκόρσκι Γκόνιακ, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ναυτική απώλεια για τη Μόσχα μετά την επίθεση του καταδρομικού Μόσκβα. Αυτό φαίνεται ότι προκάλεσε την οργή του Πούτιν, ο οποίο έδωσε εντολή για τεράστια παραγωγή drones καμικάζι από την αμυντική βιομηχανία τη χώρα του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με άρθρο Διεθνού Βουλγαρικού Μέσου Μαζική Ενημέρωση, η Ρωσία ξεκινάει την παραγωγή 5.000 μη επανδρομένων αεροσκαφών καμικάζι γκαστέλο κάθε μήνα. Ο μηχανικό ανάπτυξη διευκρίνησε περαιτέρω ότι τα ντρόουν κατασκευάζονται σε μία γραμμή στην αρμολόγηση τελευταία τεχνολογία με το 30% των εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων των πλησίων και των θικών από άνθρακα να προέρχονται από την εγχώρια αγορά. Υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια για να αυξηθεί το ποσοστό των ρωσική κατασκευής εξαρτημάτων σε αυτά τα μαχητικά ντρόουν στο εντυπωσιακό του 95%. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφο, ονομάστηκε προ τιμή του Νίκολα Ιγκαστέλο, πιλότου και ήρωα τη Σοβιετική Ένωση. Σε σχετικέ ειδήσει, ένα άλλο ντρόουν με το όνομα Κουκούσκα αναπτύχθηκε πρόσφατα στο Εκατερίνενμπουρκ. Αυτό το ντρόουν έχει σχεδιαστεί για αναγνώριση και επίθεση σε εχθρικέ θέσει κατά τη διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η ικανότητα διενέργειας ακριβέστατων και στοχευμένων χτυπημάτων σε εχθρικές θέσεις. Αυτά τα ντρόουν είναι εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ανάλυσης και συστήματα GPS που τους επιτρέπουν να πλοηγούνται στους στόχους τους με μεγάλη ακρίβεια. Ένα άλλο πλεονέκτημα των ντρόουν καμικάζει είναι η ικανότητά τους να λειτουργούν σε αμφισβητούμενο εναέριο χώρο. Τα παραδοσιακά επανδρομένα αεροσκάφη είναι ευάλωτα σε αντιαεροπορικά όπλα, τα οποία μπορούν να τα καταρρύψουν πριν φτάσουν στους στόχους του. Τα ντρόουν σκαμικάζι, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ μικρότερα και πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Τα ντρόουν σκαμικάζι είναι σχετικά φθηνά στην παραγωγή και μπορούν να τα χειριστεί μια μικρή ομάδα τεχνικών. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερα χτυπήματα με λιγότερους πόρου, δίνοντά τη σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του Ουκρανικού στρατού. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο Πούτιν έχει αποφασίσει να συνεχίσει τον πόλεμο επί μακρόν ενώ με χιλιάδες δρόμους καμικάζει επιχειρεί να τελειώσει την Ουκρανία. Ένα είναι βέβαιο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα γίνει περισσότερο θραντιφόρος και καταστροφικός στη συνέχεια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.